Ντόμινο εξελίξεων πυροδότησε, κυρίες και κύριοι, η παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Παρασκευά Οικονόμου, που ήταν και πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Και έτσι λοιπόν πλέον, μετά και την ανασυγκρότηση, αναλαμβάνει πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων η Αθηνά Κυρίτση. Παράλληλα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Μένιος Χάρος, υπέβαλε την παραίτησή του από πρόεδρος. Την θέση του κατέλαβε μετά από μυστική ψηφοφορία ο Κωνσταντίνος Μπουζινέκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Σωματείου Χειριστών Λιπαντών Ναυπακτίας και Δωρίδας και συμμετέχει και από το 2021 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Τον έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Μπουζινέκη, τον νέο πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουζινέκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Και σιδηροκέφαλος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μία εξέλιξη η οποία θα έλεγα έγινε μέσα σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα με την αποχώρηση από την Προεδρία του Μένιου Χάρου, ενός ανθρώπου που για 20 χρόνια ήταν στο τιμόνι του φορέα. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Εμείς είμαστε από το 2003 που είμαστε και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Χειριστών. Τότε ο Μένιος ήταν ως γραμματέας και το 2005 ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Mm-hmm. Στην διοίκηση του Εργατικού Κέντρου το 2008 και εγώ ήμασταν συμπαραστάτες όλοι μαζί στο έργο αυτό, σε ένα δύσκολο έργο. Θεωρώ ότι δώσαμε αγώνες για το καλύτερο των εργαζομένων. Mm-hmm. Ίσως κάναμε και κάποια λάθη, εδώ είμαστε για να τα ακούμε και να τα να τα διορθώνουμε. Είμαστε μία παράταξη που είχε, έχει και θα έχει συνέχεια. Γι' αυτό, και, γι' αυτό λοιπόν, και το λόγο γίνεται. Γι' αυτό έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτό ήθελα και να πω. Και για να το διευκρινίσουμε, κύριε Μπουζινέκη, γιατί λένε διάφορα και ακούγονται ούτε διάφορα. Ο κύριος Χάρος σε λίγο καιρό, σε λίγα χρόνια θα συνταξιοδοτηθεί. Μπράβο, ναι. Έτσι. Οπότε δεν θα είναι ενεργό μέλος του Εργατικού Κέντρου. Και λογικό είναι να δώσει τόπο στα νιάτα. Και όχι μόνο, και την εμπειρία, γι' αυτό το λόγο. Και δεν έφυγε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια, ναι, είναι μέσα ως μέλος της διοίκησης, ως Γενικός Γραμματέας. Και θεωρώ η εμπειρία θα βοηθήσει. Έχουμε κι εμείς λίγη εμπειρία, απλά χρειαζόμαστε περισσότερη και γενικώς θέλουμε τη στήριξη όλων. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο το γραφείο του Εργατικού Κέντρου και του Προέδρου θα είναι ανοιχτό για όλα τα προβλήματα των εργαζομένων, για οποιοδήποτε εργαζόμενο. Θα είμαστε δίπλα και ζητούμε να έχουμε μια άριστη σχέση και μια συμμετοχή και με τα σωματεία και με τους εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας και της Δωρίδας. Μάλιστα. Τώρα, ξεκινάει η θητεία σας σαν πρόεδρος με απεργία όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια απόφαση της προηγούμενης διοίκησης του Εργατικού Κέντρου για μια απεργιακή κινητοποίηση της 20 Νοεμβρίου. Τα κύρια αιτήματά μας ήταν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, των υψηλών τιμών των ενοικίων και για την αγορά των κατοικιών, πράγμα που για να γίνει κάτι θα πρέπει να γίνουν γενναίες αυξήσεις, έτσι, και για να γίνει εφικτό κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπογραφτούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αλγητική και δεν μπορεί να αφρουγκαστεί τα προβλήματα των εργαζομένων. Έχουμε σοβαρά προβλήματα και πρέπει να δώσουμε μία λύση. Και θα κάνουμε πολλούς αγώνες για αυτό το πράγμα. Mm. Άλλωστε, και θέλω να το τονίσω και αυτό, είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη και η τιμή που έχω ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, διότι εκπροσωπώ τον δεύτερο μεγαλύτερο φορέα της περιοχής, μετά το Δήμο Ναυπακτίας και το Δήμο Δωρίδους, είναι το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας με 1.265 ψηφισάντα μέλη. Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα έχουμε απεργίες και γενικότερα, κύριε Μπουζινέκη, ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στο εργατικό κίνημα και γενικότερα η εικόνα που επικρατεί στους εργαζόμενους της περιοχής μας? Τι είναι αυτό που αποκομίζετε εσείς και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι ότι όλα τα θέματα, καταρχήν ξεκινάει από τους χαμηλούς μισθούς. Ξεκινάει ότι δεν υπάρχει η αβεβαιότητα στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα συνήθως αυτό, και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί, δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Θεωρώ ότι εάν συμμετέχουμε, εάν στηρίζουμε τις δράσεις του Εργατικού Κέντρου και είμαστε ενωμένοι μια γροθιά όλοι μαζί, θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας δώσουν πνοή και ζωή
στη συνέχειά μας. Πάντως, πολλές φορές, κύριε Μπουζινέκη, το εργατικό κέντρο απεργεί για συγκεκριμένα πράγματα, για το κοινό καλό, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Πώς μπορείτε εσείς να πείσετε τους πολίτες να αφήσουν τον καναπέ και να κατέβουν στην πλατεία έτσι ώστε να ακουστεί φωνή τους? Αυτό καταρχήν θα πρέπει να το έχει ο καθένας συνειδητά στο μυαλό του. Θα πρέπει να δει και ίσως και θεωρώ ότι με κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με κάποιους συναδέλφους, κυρίως στο κομμάτι των χειριστών που είναι και το επάγγελμά μου, βλέπω ότι το πρόβλημα αρχίζουν και το βλέπουν πλέον. Και έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή. Δηλαδή. Και έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα αγκαλιάσουν, θα στηρίξουν και τη νέα διοίκηση του εργατικού κέντρου, αλλά πρέπει όχι μόνο για τη διοίκηση του εργατικού κέντρου, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Θα πρέπει να κάνουν διαρκή αγώνα και να είμαστε σε επαγρύπνηση για να ζητάμε τα αυτονόητα. Ένα από τα αυτονόητα αυτά είναι και η λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κύριε Μπουζινέκη. Εννοείται, διότι. Ένα άτομο, αν δεν κάνω λάθος. Ένα άτομο, ναι, δυστυχώς. Έχουν υποστελεχωθεί. Ζητάμε διαρκώς να πάνε άτομα στην επιθεώρηση εργασίας για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τους απαραίτητους ελέγχους. Υπάρχει σοβαρό θέμα με εμάς. Και να σας πω και το εξής, επειδή έχουμε τελευταία και τον νόμο του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη, ειδικά για τους χειριστές των ΚΛΑΚ, μέχρι 2,5 τόνους, και επειδή μεθαύριο 26 και 27 του μηνός η Ομοσπονδία Χειριστών έχει το συνέδριό της στην Αθήνα και θα παραβρεθώ ως μέλος της διοίκησης, έχουμε ένα θέμα το οποίο ταλαντίζει, είναι αυτό. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να δούμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δεν είναι μονάχα το δικό μας τομέας, απλά είμαστε οι χειριστές και οι οδηγοί, θεωρώ, είναι η αλυσίδα όλων των υπόλοιπων επαγγελμάτων στην οικοδομή και στον κατασκευαστικό τομέα. Μάλιστα. 20 Νοεμβρίου λοιπόν απεργία. Τι θα κάνει το εργατικό κέντρο, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και από την προηγούμενη διοίκηση, με την προηγούμενη διοίκηση, θα κάνουμε την απεργιακή κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία. Θέλουμε να υπάρχει συμμετοχή, να μας στηρίξουν οι εργαζόμενοι, να στηρίξουν τις δράσεις μας και την απεργιακή κινητοποίηση, και θεωρώ ότι είναι καλύτερο για όλους. Μάλιστα. Ραντεβού λοιπόν στην κεντρική πλατεία στις 20 Νοεμβρίου. Να σας ευχηθώ και πάλι, σιδεροκέφαλος, καλή επιτυχία στο έργο σας, κύριε Μπουζινέκη, και θα είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε το έργο και τον αγώνα που κάνετε για τους εργαζόμενους της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας.